Τη δεύτερη ημέρα τη τρίτη Πορτέξπο στη διοργάνωση έδωσαν το παρόν πολλοί νεαροί αθλητέ οι οποίοι παρουσίασαν το αγαπημένο του άθλημα με το αποτέλεσμα να είναι άκρο εντυπωσιακό για του επισκέπτε. Στη φετινή έκθεση, τη μερίδα του λέοντο έχουν οι Ομοσπονδίε Αθλητισμού με του πραγματικού πρωταγωνιστέ να δίνουν τον καλύτερό του εαυτό ώστε να αναδείξουν αυτό που αγαπούν. Σε πολλέ περιπτώσει, το θέαμα ήταν άκρο εντυπωσιακό και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έμειναν άφωνοι από όσα αντίκριζαν. Η πάλι στην άμμο δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο, όντα άθλημα που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Κάθε κίνηση των παλαιστών πρέπει να είναι προσεκτική, ώστε να καταφέρουν να ρίξουν τον αντίπαλό του στο έδαφο. Η πάλι έχει βρει τον τρόπο και μάλιστα από εκεί ξεκίνησε, από του υπαίθριου χώρου. Έχουμε μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπω είδαμε χθε, που έχουμε την παλέστρα και την πάλι μέσα στα γυμναστήρια. Σα ανέφερα ότι σήμερα θα γίνει επίδειξη και παρουσίαση του αθλήματο πάλι στην άμμο, το Beach Wrestling στην ορολογία της Διεθνής Ομοσπονδίας και αύριο έχουμε την επίδειξη της πάλης, της παραδοσιακής πάλης με τους αθλητές που αλείβονται με τα λάδια. Εδώ σήμερα είμαστε για να παρουσιάσουμε το άθλημα της πάλης στην Άμμο. Θα πρέπει να ενημερώσω ότι εμείς έχουμε κάνει ούκο, λίγες, ούκο λίγα πρωταθλήματα πανελλήνια και σε τοπικό επίπεδο. μεγάλο ρόλο στο να την πάλη, η οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένη της Άμου είναι και το Atlas TV, να το ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Ε, και να πούμε ότι η πάλι στην άμμο στην ουσία είναι προέκταση, είναι η αρχαία ελληνική ολυμπιακή, η αρχαία ολυμπιακή πάλι, ε, με τους ίδιους, με τους ίδιους κανονισμούς και στις ίδιες συνθήκες, παλεύαν οι αρχαίοι Έλληνες ε, και μέχρι πρότινος, μέχρι τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, παλεύαν στην άμμο. Ε, να πούμε ότι είναι τιμή μας που ένα τόσο ελληνικό άθλημα το διαδίδουμε με τον τρόπο μας και η Ελληνική Ομοσπονδία πάλι η οποία ε, το έβαλε στις τάξεις της ε, υπό την Προεδρία του Κωνσταντίνου του Θάνου ε, το 2011. Ε, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλή ε, και κατανοητή στον κόσμο γι' αυτό και η προσέλευσή του είναι τεράστια. Δηλαδή μιλάμε για 2.000 κόσμο σε κάθε αγώνες, ειδικά στην παραλία της Κατερίνη και στους πανελλήνους αγώνες που κάνουμε ε, και θα γίνουν τώρα στις 20 Μαΐου. Ε, όπως και στα παγκόσμια που είχαμε διοργανώσει εδώ η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλι έχει διοργανώσει την παραλία της Κατερίνης πάλι είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα κάθε χρόνο στα, στα παγκόσμια που γίνονται Μαρόκο σε διάφορα Μαρόκο, Κροατία, Ρουμανία, Τουρκία, ε, σε διά, Τουρκία την τελευταία φορά ε, η χειρότερη θέση που μπορεί να πάρει η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση, είτε πρώτη, είτε δεύτερη, είτε τρίτη στην ομαδική κατάταξη, φέρνοντα πάρα πολλά μετάλλια σε γυναίκε και άντρε. Και έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά σε σχολέ, ανώτατε σχολέ χωρί εξετάσει και ε, Κάποιοι αξιωματικοί πήραν βαθμού στα σώματα ασφαλεία, όπω ο Παυλίδη ο Θεοδό, τρίτο στον κόσμο. Τώρα πίσω μα παρακολουθείτε του αθλητέ των Ολύμπιων Κατερίνη, τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο, ο οποίο είχε καταταγεί πέμπτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2014, και ο Κροπιρίτζο Βασίλη, που είναι και αυτό ο αθλητή των Ολύμπιων, τρίτο Πανελληνιονίκης. Και θα σα περιμέναμε να σα φιλοξενήσουμε και στην, στο πανελληνιο πρωτάθλημα που θα κάνουμε 20 του μηνό στην παραλία τη Κατερίνη. Η Παλαιστινά μου είναι χωρί αμφιβολία ένα πολύ δύσκολο άθλημα όπου οι ανατροπέ και οι ρήψει διαδέχονται η μία την άλλη. Τα τελευταία χρόνια προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων αθλητών και στόχος της Ομοσπονδίας είναι να γίνουν και άλλα βήματα προ τα εμπρό τα επόμενα χρόνια.